Πάμε ξεκινήσουμε με το πρώτο. Και ας ελπίσουμε να βγάλουμε Team of the Season από εδώ πέρα. Τα χθεσινά ήταν χάλια. Δεν βγάλαμε ούτε έναν Team of the Season και βγάλαμε 5 walkout. Κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε σήμερα να πάει καλύτερα. Έχουμε εδώ Team of the Season. Είναι ξανά ο Allison. Μόνο τους ίδιους βγάζουμε. Μόνο τους ίδιους. Allison Estupiñán Muslera. Allison Estupiñán Muslera. Τουλάχιστον βγάλαμε Team of the Season. Sunset. Νομίζω πως τον Allison, παιδιά, θα πάω να τον βάλω στο tradable, το Team of the Week Pack. Γιατί πάνε για 40k κάποιοι. Όσοι έχουν max price 30 θα πηγαίνουν για 30. Αλλά ουσιαστικά τον Allison μπορεί να τον κάνω 30k coins που μπορεί να επιστρέψουν στην ομάδα ή 40, ανάλογα ποια κάρτα θα βγάλω. Παρακτώτως βάλουμε και έναν παρατσκέλι ακόμα. Είμαστε στα πρώτα 11. Ενώ διαφορετικό πέρα από Allison, Muslera, Estupiñán, ξέρετε τους κλασικούς. Εδώ Modric, πολύ ωραία. Και γιατί έχουμε γεμίσει με 82, 83, 84 από ό,τι βλέπετε. Τίποτα και εδώ πέρα. Stones, ok. Σέρνερ την έχω ήδη, έτσι. Να. Νομίζω πως την έχω ήδη. Τίποτα. Κι άλλο Team of the Season είναι ο Watkins αυτή τη φορά. Οκ, okay, είναι κάτι διαφορετικό, αλλά τον έχουμε ήδη. Ο Yarthabal. Κομάν, 85. Δεν πρέπει να έχουν μείνει πολλά. Τουλάχιστον σήμερα έχουμε βγάλει δύο Team of the Season. Τουλάχιστον. Και έχουμε βγάλει και περισσότερα walkout. Και κάπως 85. Και άλλο walkout, cross. Γκάλτον. Δεν ξέρω καν πόσο έχουν μείνει. Σίμον, πρέπει να έχουν μείνει άλλα 4. Αυτό εδώ πέρα και άλλα 3. Χέγκερινγκ. Και φαντάζομαι 3. Ναι, 3 ακόμα. Κουλουμπαλί. Θα πάρω Λαπόρτ. Και τελευταίο θα είναι. Τίποτα, Τροσάρντ. Αυτά παιδιά είναι τα picks. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και τα 85 plus player picks. Ναι, χάλια το πρώτο. Πάμε στο δεύτερο. Φω, τραγικό. Ούτε εδώ το move the season. Ούτε κάνω 86. Και τελευταίο. Εδώ έχει team of the season. Και είναι κλασικά ο ίδιος Dewsbury Hall. Ήδη και ίδιοι συνέχεια. 84x5. Είναι μπλε. Είναι κονγκό. Στράκερα είναι ο μπάντζα. Και δεν είναι καν διπλό. Οκ. Okay. Δεν είμαι καν σίγουρος αν αυτή η ομάδα, αν αυτή η χώρα είναι το κονγκό. Χάλια πακ γενικά. Πάμε στο επόμενο. Εδώ έχουμε μπλε, please, κάτι καλό, Αγγλία. Center back. Α, είναι πάλι αυτή η Ruben Mui, πώς τη λένε. Ναι. Εντάξει, έχουμε Team of the Season, τουλάχιστον. Έχουμε τουλάχιστον Team of the Season. Πάμε να συνεχίσουμε με τα Premier League. Χρυσό. Αγγλία. Right wing. Η Med. Η Med είναι ο Σάκα, δεν μπορεί να είναι. Ωραία, αφού έχουμε walkout, χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε κι άλλο. Έχουμε κι άλλο μπλε, please, κάτι καλό, Βραζιλία. Center back, Gabriel. Το Gabriel δεν τον έχω βγάλει. Είναι η πρώτη φορά που τον βγάζω, νομίζω. Είναι καλό rating, 91. Οκ. Okay.
Βάλαμε και άλλον Team of the Season από τα Upgrade Packs. Πόσο πηγαίνει, δεν πειράζει. Και 60k. Τουλάχιστον βγάλαμε και αυτόν. Πάμε επόμενο. Και εδώ χρυσό. Ολλανδία, Striker. Μια ντέμα πάλι. Μια ντέμα, οκ. Ωραία, θα μπει σε exchange και η μια ντέμα. Πάμε στα 84x7. Με χρυσό φλερ ξεκινάμε. Γαλλία, center back. Είναι η Renard. Και δεν θα είναι διπλό. Ναι, πολύ κακό. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο 84x7. Και εδώ χρυσό δυστυχώς. Αγγλία, right back, ας είναι Μπαρσελόνα. Όχι, είναι Liverpool. Είναι διπλό τουλάχιστον. Θα είναι με την Pop. Με την Pop, ναι, 88. Εντάξει, έχει και Σέσνη. Πάμε να ανοίξουμε και το τρίτο 84x7. Ούτε εδώ έχουμε μπλε. Απαράδεκτα. Έχουμε μάλλον Modric. Ας είναι διπλό. Θα είναι διπλό. Μαζί με τον Bernardo Silva. Οκ. Τουλάχιστον το έχει καλύτερο φόντερ. Εντάξει, αυτή. Κομπλέ είμαστε νομίζω. Παιδιά, πολύ ωραία ομάδα. Μ' αρέσει η Bundesliga ομάδα που έχουμε. Και πιστεύω πολλοί θα βγαίνουν πριν καν ξεκινήσει το match επειδή θα βλέπουν τέτοια ομάδα. Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλοί που να έχουν τόσο καλή Bundesliga ομάδα. Ούτε καν από κάποιο άλλο πρωτάθλημα, ίσως Premier League ή Ισπανικό. Πάμε να κάνουμε και claim όλα τα objectives από το φιλικό της Bundesliga. Παίρνουμε αυτούς τους τρεις παίχτες που είναι Fodder, 81x2 και Touch Guaranteed Pack. Τους βάζουμε στο club. Στα 84x7 ξανά. Πάλι χρυσό. Πορτογαλία. Center forward. Παιδιά, απίστευτο. Από 84x7 βγάλαμε 85. Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε πάλι στο 84x7. Δώσε μπλε μία φορά. Ούτε τώρα μπλε. Γαλλία. Striker. Λιόν. Ποιος είναι? Παιδιά, τι? Από 84x7 βγάλαμε μόνο 84ηδες. Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο. Στο τρίτο για τώρα, ήταν ανοίξαμε κι άλλα πριν. Πάλι χρυσό. Τουρκία, CM, τσαλχα, παιδιά, τι συμβαίνει? Έχουνε πειράξει κάτι στα packs. 3 σερί 84x7 που όλοι βγάζουν διπλά walkout και δεν ξέρω και εγώ τι. Και εγώ βγάζω μόνο 84ηδες και 85ηδες. Τι έχει γίνει? Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το 83x7 που είναι για Premier League μόνο. Παιδιά, οι Team of the Season δεν βγαίνουν με τίποτα. Αγγλία, center back, Chelsea, είναι η Bright μάλλον. Πάπα, απίστευτο. Και εμείς δώσαμε τώρα ένα σωρό κάρτες για να πάρουμε πίσω μια Bright. Έχουμε άλλο ένα guaranteed pack, Team of the Season. Πάμε να δούμε τι θα μας δώσει αυτή τη φορά. Οκ, είναι μπλε, Αγγλία, goalkeeper, είναι Keating. Μάλιστα. Είναι η Keating. Για άλλη μια φορά έχουμε ένα εξαιρετικό Team of the Season Guaranteed που προφανώς και είναι duplicate. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με άλλα 40 player picks. Να δούμε αν αυτά θα δώσουν κάτι. James. Άμα δεν είχε τραυματιστεί ο James θα μπορούσε και αυτός να είχε Team of the Season, ίσως. Goals. Τίποτα και από εδώ. Παιδιά, πόσους Team of the Season λέτε να βγάλουμε από αυτά τα 40 picks?
Τίποτα καιρό. Έχουμε ανοίξει ήδη 7. Ο Παρονούνιες. Έναν λέει ο Τζόρτζ. Α, Μπρόνζ, οκ. Έχουμε τουλάχιστον το πρώτο walkout. Έχουμε εδώ Team of the Season. Βγήκε ο ένας, αλλά είναι κλασικά ο ίδιος ένας. Άλισον. Μπερνάρντο Σίλβα. Νομίζω έχουμε τρία σερί. Α, όχι, έχουμε και τον Νούνιες. Αλλά έχουμε βάλει τρία walkout μέχρι τώρα. Κιμιντζάι, δεν πειράζει, δεν πάρουμε ξανά. Ντούντεκ. Παιδιά, ο ένας έχει βγει ήδη. Σάντσες. Ρενάρντ και άλλο walkout. Πάντως εδώ πέρα έχουμε βγάλει κάπως ένα walkout. Περιέργως. Sick. Είμαστε 9 σε 17 picks. Έχουμε βγάλει 5-6 walkout. Εδώ τίποτα. Και εδώ τίποτα. Και αυτή την έχουμε. Λαπόρτ. Και αυτόν τον έχουμε. Από ό,τι βλέπετε, όποιον παίρνουμε τον έχουμε. Βίρτς. Αχ, παιδιά. Αυτό άμα το ανοίγαμε σε 1 ώρα και 53 λεπτά θα ήταν Team of the Season ακραία. Ντάμπριτς. Και άλλη duplicate. Ωραία, εδώ δεν έχουμε duplicate τουλάχιστον. Και άλλη Team of the Season. Και άλλος Allison. Ναι, παιδιά, Ήμερτον. Έχουμε βγάλει 2 Team of the Season μέχρι τώρα. Madison. Και άλλος Bernardo Silva. Παιδιά, αυτά τα picks έχουν δώσει πολλά walkout. Κι άλλο walkout, Modric, και αυτό τον έχω. Εδώ Γκάγια. Όχι πάλι Γκάγια, Insigne. Νομίζω είμαστε 14-29, έχουμε άλλα 11 picks. Ντανίλο, και τώρα μπαίνουμε στην τελευταία δεκάδα. Thiago Silva. Πάλι τίποτα. Ντάλμαν. Εδώ. Έχουμε Team of the Season κι άλλων. Τρεις μέχρι τώρα. Δύο ίδιοι και έχουμε ξανά Μουσλέρα. Κι άλλος Βίρτς. Θα είχαμε κι άλλον Βίρτς Team of the Season τώρα. Δεν πειράζει, θα πάρω το Σεμπραντ. Τίποτα και εδώ. Botman. Τίποτα και εδώ. Δεν πειράζει, θα πάρω αυτήν εδώ πέρα. Και άλλη Team of the Season. Πάλι duplicates. Πάλι ο Μπάνσα. 4 μέχρι τώρα. Thiago Silva. Και αυτό, παιδιά, πρέπει να είναι το τελευταίο. Λουκάκου. Λοιπόν, παιδιά, μπορώ να πάω αυτά τα picks πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα. Πολύ καλύτερα. Και από ό,τι βλέπετε, έχουμε έναν, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, 6, 7, 8, 9. 9 walkout σε 40. Αυτό είναι μια χαρά. Και από τα 9 walkout οι 4 είναι Team of the Season. Τώρα, τι θα τους κάνω όλους αυτούς? Καλή ερώτηση. Δεν έχω ιδέα. Προς το παρόν τους αφήνω εδώ πέρα. Και βλέπουμε για όταν πάει 8 η ώρα.